Και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Είναι μαζί μα ο Γιώργο Ιβιανίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Έχει τι πληροφορίε. Ε, αρχικά να ξεκινήσουμε από το μέτωπο τη ΔΕΘ, η οποία είναι μια εκκρεμότητα για τι αρχέ Σεπτεμβρίου. Όπω πληροφορούμαστε, υπάρχει ισχυρό προβληματισμό και στην κυβέρνηση και στι υγειονομικέ αρχέ για την διεξαγωγή τη. Πάνω στο τραπέζι είναι και σκέψη για ματέωση τη ΔΕΘ. Δεν υπάρχει οριστικά η απόφαση. Δεν υπήρξε σχετική αναφορά και στη σημερινή ανακοίνωση του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Πολιτική Προστασία. Πλην όμω, έγινε όπω πληροφορούμαστε. Συζήτηση και στην τηλεδιάσκεψη που είχαν χαρδαλιά στι Σιώδρα με τον κύριο Τζιτζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, τον Μία κύριο Ζέρβα, το μεσημέρι. Το μεσημέρι. Έγινε συζήτηση και στην Επιτροπή Λιμοξιολόγων, όπου έδωσε το παρόν πληροφορούμαστε και ο κύριο Τάσο Τζίκα, ο πρόεδρο τη ΔΕΘ, και έγινε συζήτηση για όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η οριστική απόφαση αναμένεται τι επόμενε μέρε. Υπενθυμίζω ότι η τιμόμενη χώρα είναι η Γερμανία, αλλά υπάρχει ισχυρό προβληματισμό ιδίω για το εμπορικό σκέλο τη έκθεση, όπου πάντα μαζεύει πολλοί κόσμο παρότι υπάρχει σχεδιασμό και για αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και αναπροσαρμογή στο πολιτικό πρόγραμμα εφόσον αυτό υλοποιηθεί, αλλά είναι μια απόφαση που θα ληφθεί τι επόμενε ημέρε. Τώρα, ω προ τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία λες, υπάρχουν στο τραπέζι και άλλα μέτρα, καθώ βλέπουμε ότι στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη ε, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή κρουσμάτων, δεκάδε κρούσματα κάθε ημέρα. Μία από τι επιλογέ που έχει στο τραπέζι η κυβέρνηση είναι και το ωράριο στα νυχτερινά καταστήματα. Γι' αυτό θα ληφθούν αποφάσει τι επόμενε μέρε. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει τηλεδιάσκεψη. τηλεδιάσκεψη υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Ακόμα και στι ολιγοήμερε διακοπέ που θα γίνουν, θα γίνει σχετική συζήτηση ανάλογα και με τα επιδημιολογικά δεδομένα του Σαββατοκύριακου. Και όπω το έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ, όλα τα μέτρα είναι πάντα στο τραπέζι. Βήμα-βήμα, Γιώργο Δενίδη, σε ευχαριστήσουμε.